Ο κύριος Αγοραστό μίλησε για η ότι δεν έχει γίνει κάποια ήρωση γιατί σεβαστήκαμε τους νεκρούς και ε, τα, ότι έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Αν είχαν κάνει σωστά τη δουλειά τους, πώς βρέθηκε από τους εμπειρογνώμονε σε σημείο που δεν έπρεπε κοστό. Τι άλλο έχουν καταπατήσει, κονιορτοποίηση με όλα αυτά τα μηχανήματα που έβαλαν. Όλη αυτή η διαφθορά και η, η συγκάλυψη είναι τόσο προφανής. Ε, έχουν, ε, όχι κολλησιεργήσει... Δηλαδή έχει ένα τόπο εγκλήματο. Και με το Υπουργείο Πολιτική Προστασία τα κάνει όλα γρήγορα, γρήγορα για να τελειώνει. Να, να προστατεύσει τι, να καλύψει τι. σηκώθηκε και τον έπνιξε, τον πήρε τον άρπαξ του πολεμού. Ποιο. Ο Κούγια, τον δικηγόρο μου. Και υποτίθεται, α πούμε, ότι είναι και ένα γνωστό δικηγόρο, ότι οι άνθρωποι τον σέβονται για κάποιου λόγου, α πούμε. Πώ μπορεί να το κάνει αυτό μέσα στα ελληνικά δικαστήρια, να πιάσει ένα δικηγόρο να πιάσει άλλο δικηγόρο το λαιμό. Τέλεια. Καλώς ήρθες σε ένα πολύ σημαντικό podcast ελεύθερος. Έχω καλεσμένη την Ευδοκία Τσαγκλή, οπωσδήποτε γνωρίζει από το πρώτο viral επεισόδιο που είχαμε κάνει. Έχουμε κάποια updates σχετικά με την υπόθεση των τεμπών. Βασικά η Ευδοκία σήμερα θα αποκαλύψει για πρώτη φορά κάποια γεγονότα και κάποιες καταστάσεις που τις έχουν συμβεί και θα πάθετε όλοι σοκ πρώτον δεύτερον. Έχει να προτείνει κάτι το οποίο μπορεί να κάνει ζημία στον Πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη και πραγματικά θέλω πάρα πολύ να ακούσω τι έχει να πει. Δεν θέλω να χάσω χρόνο, ξεκινάω ευθύ αμέσω με την καλεσμένη μου. Γεια σου Ευδοκία, τι κάνεις. Γεια σου Τέρη, για άλλη μια φορά. Έχουν αλλάξει πολλά από την τελευταία φορά που βρεθήκαμε. Έχουν αλλάξει πολλά, έχουν περάσει δύο μήνε. Αρχικά είσαι καλύτερα, νιώθει καλύτερα. Πώ αισθάνεσαι, Το, το ξεπέρασε το τραύμα. Κοίτα, ε, να το ξεπέρασε σίγουρα όχι. Ε, είμαι με τις μέρες μου, μη σου πω ότι είμαι και χειρότερα σε κάποια θέματα. Mm. Ε, γιατί όσο πιο βαθιά μπαίνεις, Τόσο πιο πολλά συνειδητοποιείς, ε, είμαι πολύ με τις μέρες μου. Έχω ακόμα μέρες που είμαι, τι να σου πω, στα τάρταρα και δεν μιλάω σε κανένα και εκεί και έχω και κάποιες εκλάμψεις εκεί όταν νομίζω ότι μπορώ να διαχειριστώ τον εαυτό μου καλύτερα για να μην μεταφέρω όλο αυτό το σκοτάδι, τα νεύρα, το θυμό, ότι έρχεται μαζί με αυτό εκεί είναι που κοινωνικοποιούμε λιγάκι αλλά και πάλι ακόμα δηλαδή τι να σου πω Μπορώ να πω ότι κάνω και πολλά πράγματα στη ζωή μου από αυτό. Mm. Ήταν και το πρώτο καλοκαίρι Δεν νομίζω να κλείσουν ποτέ αυτές οι πληγές, παρόλο όσα θέλουν να πούνε οι πολιτικοί και να το κουκουλώσουν για ακόμα μια φορά, να το μπαζώσουν ίσως ενδεχομένως, όπως κάνανε με τα τέμπη εκεί πέρα. Το θέμα όμως είναι ότι έχεις να μας πεις κάποια θέματα, τα οποία είναι εντυπωσιακά ναι. ακριβώς λοιπόν για αυτό το μπάζωμα που είχαμε μιλήσει και την προηγούμενη φορά στο podcast ε, έχει σταλεί από το σύλλογο ένα εξώδικο στο περιφερειάρχη τον αγοραστό ε, μιλάμε για Λάρισα ναι σωστά. σωστά και έχει σταλεί εξώδικο πίσω με μια στην ουσία ομολογία mm. Γιατί από τον κύριο αγοραστό ομολογία ότι Ομολογία όμω, πιο... τι, τι λέει ακριβώ. Ε, Όλο το κλειδί είναι όσε... για να δώσω λίγο πλαίσιο ότι εμεί θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια. Ναι. Τι συνέβη. Ε... Υπήρξε μια έκρηξη η οποία δεν ήταν φυσιολογική. Προφανώς. Και μετά υπήρξε ένα άμεσο μπάζωμα. Ναι. Ενώ εσεί ουσιαστικά προσπαθούσατε να σώσετε ζωέ, ήρθε ο στρατό και μπάζωνε εκεί σχεδόν λοιπόν, λίγε μέρε Ξεκίνησε τη... τρει τρίτη, τρίτη μέρα. Ακριβώ ξεκίνησε την τρίτη μέρα. Την Πέμπτη είχε ολοκληρωθεί. Ε, ολοκληρωθεί. Είχαν σχεδόν μαζευτεί τα πάντα. Ξεκίνησε μάλιστα αυτό που είχαμε πει την προηγούμενη φορά που έσκαψαν και μετά μπάζωσαν. Αυτό λοιπόν ο κύριο Τι ο... είναι το... το επίσημο που ξέρουμε αυτή τη στιγμή για την υπόθεση του μπάζώματο. Ο κύριος λοιπόν αγοραστός ε, με γραπτή του δήλωση βεβαιώνει ότι αυτό έγινε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Ο κύριος αγοραστός λοιπόν ε, επικαλείται μια νομοθεσία ε, η οποία έχει να κάνει με διαχείριση συμβάντων. Ε, όσον αφορά συνέπειε φυσικών και τεχνολογικών, βιολογικών, χημικών, ραδιολογικών περιπτώσεων, δηλαδή με πυρηνικά, με τέτοια πράγματα, ε, όπω και με τροφομοκρατικέ ενέργειε ε, και με εγκληματικέ ε, ενέργειε, ε, η οποία όμω νομοθεσία έχει να κάνει αποκλειστικά με την ολοκλήρωση τη διαδικασία διαλογή προνοσοκομιακή περίθαλψη και διακομιδή των επιζόντων. Επομένω, δημιουργούνται δύο βασικά ερωτήματα τι τέτοια περίπτωση ήταν, γιατί έτσι αν ήταν μια σύγκρουση τρένων. Πώ ακριβώ μιλάει για όλα αυτά. Και για ποιο λόγο μπαίνει και η πολιτική προστασία. Ναι, ακριβώ. Ποιο πολίτη προστατεύτηκε εκεί πέρα. Εμεί ξέρουμε ότι δεν προστατεύτηκε κανένα πολίτη. Πεθάναν πολίτε. Και, 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 θα σου πω εγώ, εγώ ήρθα με ένα λεωφορείο, α πούμε, πίσω στη Θεσσαλονίκη. Ε, και επίση έχει να κάνει ε, με το γεγονό ότι υπάρχει μια εγκύκλιο με κάποια πρωτόκολλα από τα οποία τίποτα δεν τηρήθηκε. Γιατί πρώτα πρέπει να παραδώσει τα στοιχεία στις ε, ε, εισαγγελικές αρχές, στη δικαιοσύνη, και αυτοί να αποφασίσουν. Όλη αυτή η ε, ταχύτητα να προλάβουν, έτσι νομίζω ότι ακόμα και πιο ανίδεως μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχουν σκοτεινά κίνητρα για να mm. γίνει κάτι τέτοιο. Ε, δεν έγινε τίποτα με βάση την εγκύκλιο. Γιατί... Σωστά. Βέβαια εμείς αυτό είναι που ψάχνουμε έτσι και δεν έχουμε ακόμα όλη την εικόνα και είναι μια κατάσταση στην οποία συνεχώς εξελίσσεται και έχουμε νέα δεδομένα. Μανήχε... Όμως το ενδιαφέρον με αυτό που μας λες είναι ότι αυτό προέρχεται από τη μεριά του κυρίου αγοραστού Βέβαια. γιατί είναι περιφερειάρχης ναι. και ε, αυτό ήταν που έδωσε το OK. Μαζί με την πολιτική προστασία. Ναι. Και λε εδώ τι γίνεται, για ποιο λόγο, Γιατί να ποιο πολίτη να προστατευτεί από αυτό, Γιατί αντίστοιχα οι μηνυόμενοι που και οι, οι, τα πολιτικά πρόσωπα προστατεύονται από το Υπουργείο ναι. Πολιτική Προστασία. Λέει πόσο πιο δυνατά να το κάνουμε, Συγγνώμη. Ε, και όλο αυτό φυσικά. Δηλαδή, και αυτό που σου είπα πριν, όλη αυτή η διαφθορά και η, η συγκάλυψη είναι τόσο προφανή. Ε, έχουν ε, όχι κολλησιεργήσει. Δηλαδή έχει ένα τόπο εγκλήματο. Και με το που Υπουργείο Πολιτική Προστασία τα κάνει όλα γρήγορα, γρήγορα για να τελειώνει, να, να προστατεύσει τι, να καλύψει τι. κάθε Oh, κάτσε να ήρθε <υπάρξω> <σκάτω> να υπάρξω, όταν το σκέφτομαι. Γιατί γι' αυτό που με ρωτά πώ είμαι και κάθε φορά που τα σκέφτομαι, ειλικρινά. Ε, ενώ συμβαίνει κάθε μέρα, κάθε φορά που τα σκέφτομαι, λέω: Όχι, ρε φίλα, <σκάτω> Ναι. Εντυπωσιάζεσαι. Είναι πλέον όμως τόσο οφθαλμοφανές. Προθα... έχουν αρχίσει βέβαια να ομολογούν γενικότερα. Γιατί τώρα και πώς ήταν ο, ο κύριος Σπιλιόπουλος, Σπιλιωτόπουλος, νομίζω. Mm. Ε, αντίστοιχα ομολόγησε ότι ο κύριος Μητσοτάκης τα ήξερε εδώ και πόσο καιρό ότι είχε στείλει σχετικά έγγραφα. Άνοιξε το βιβλίο, ξεκίνησα, είναι να κάνει την αρχή πρώτη. Πιστεύω ότι θα έχουμε πολλές ακόμα τέτοιες μαρτυρίε. γιατί από την αρχή τα λέμε, το ήξεραν και ήξεραν και πολύ περισσότερα. Αλλά εμεί θα φροντίσουμε να τα μάθουν όλοι αυτά που ήξεραν. Ο συγκεκριμένο κύριο που ανέφερε είχε πει ότι δεν θα έπρεπε κανεί να δουλεύει μέσα στο ΝΟΣΕ. Το θέμα είναι, τα λέγανε οι δημόσιοι αυτοί οι άνθρωποι, και αν τα λέγανε, γιατί δεν ακούγαμε εμεί οι πολίτε, ή γιατί δεν το επικοινωνούσαν καλύτερα τα ΜΜΕ. ακόμα δε, και τα... σήμερα δεν έχει αλλάξει κάτι, έτσι. Ε... Κοίταξε, υποτίθεται έχει ολοκληρωθεί σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό, νομίζω ότι είπαν στο 80-90%, το ETCS, έτσι, η αυτοδιοίκηση, η οποία βέβαια μπορεί να λειτουργήσει πλήρω όταν ολοκληρωθεί όλο το έργο. Αλλά έχουμε 10.000 πόσε ρογμέ κάτω από τα τρένα. Τώρα μάθαμε ότι οι όνυχε έχουν υπερθαρεί γιατί δεν συντηρούνται από του τροχού και δύο τροχοί έχουν 50.000 Άντε να τα αλλάξουν όλα αυτά και κινδυνεύουν με τροχιασμό, αν δεν γίνει αυτό. Mm. Τι να πρωτοπούμε δηλαδή είναι σαν να, τι να σου πω σαν να λες αυτό αλλά μπάζει από εκεί είναι Είναι τόσο, τόσες πολλές οι τρύπες που δεν μπορεί, δεν μπορεί να μία μία να τις κλείσεις Και επαναλαμβάνω τίθεται θέμα ασφαλείας των ακόμα πολιτών και σήμερα Ε βέβαια που ε... στέλνουν οι άνθρωποι ε, δεν είχε κλιματιστικό και ξέρεις τρελαίναμε εγώ πως μπαίνει ακόμα στα τρένα ναι, άσε το κλιματιστικό, αμα φύγει, αμα αμα ένα ροδάκι σπάσει τι θα γινει. Είναι σαν το τρενάκι του τρόμου που, που λε: Μπαίνει σε κάνα τσίρκο να πούμε και, και βλέπει εκείνα τα τρενάκια του τρόμου και λε: Αυτό το συντηρεί κανένα. Καν... Ή θα φύγω ίσια. Πάνω <laughs> στη στροφή <laughs> θα φύγω εγώ ίσια. Α και είχαμε και τέτοια επεισόδια και πρόσφατα με κάτι. Δεν ξέρω αν τα είδε από Λούνα Πάρκ τα λοιπά. Όχι, okay, δεν το είδα, μάλλον. αλλά λογικό μου φαίνεται. Άμα δεν κάνουν εδώ, δεν κάνουν συντήρηση σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ε, θα κάνουν συντήρηση σε κάτι τέτοιο. Ε, και αυτά όμω δεν τα βλέπει ούτε στην Ελβετία, ούτε στη Γερμανία. Τι συγκρίνω τώρα, θα μου πει. <laughs> Ε, να σα πάω λίγο πάλι πίσω. Γιατί ε, μάλιστα στο ίδιο το εξώδικο ε, ο κύριο Αγοραστό μίλησε για, ε, για ότι δεν έχει γίνει κάποια ήρωση, γιατί σεβαστήκαμε τους νεκρούς και ε, τα, ότι έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Αν είχαν κάνει σωστά τη δουλειά τους, τα συζητούσαμε και στο προηγούμενο podcast, πώς βρέθηκε από τους εμπειρογνώμονε σε σημείο που δεν έπρεπε ωστό τι άλλο έχουν καταπατήσει, κονιορτοποίησει με όλα αυτά τα μηχανήματα που έβαλαν. σωστά. Τώρα αυτό είναι ένα. Τι άλλο μπορεί. Όπω επίση και άλλα μέλη, τα δόντια, για παράδειγμα. Άρα τίθεται θέμα ιερωσιλία ουσιαστικά. Βέβαια, ε, ε, όταν μιλάμε, γιατί ακόμα δεν έχουν μαζευτήξει κάποια ε, κομμάτια, όπω ε, τα δόντια, για παράδειγμα. Δεν λιώνουν ακόμα και σε αυτέ τι θερμοκρασίε. Δεν έχουν βρεθεί. Άρα πού είναι. Μhm. Mm δεν επέστρεψαν τα μέλη που έπρεπε να επιστρέψουν στις οικογένειες. Τα λέγαμε και στο προηγούμενο. Νοείται μιλάμε για ηρωσιλία. Ο μόνος του το λέει και τελικά οι πράξεις και τα δεδομένα έρχονται να τον αντικρούσουν. Και αυτός ο αγοραστός συνεχίζει και βάζει τώρα για υποψήφιο περιφερειάρχη. Ε, εδώ ο, ο Καραμαλής. Ωρα... Και... Ο Καραμαλής τώρα, τι να λέμε. Τον οποίο φυσικά και αυτόν και κάπω έτσι θα. θα ναι, πω... αλλά ο τώρα άφαντο είναι πουθενά. Εντάξει, μέχρι να το ξαναβγάλουν μπροστά, ξεχαστεί λίγο ακόμα. Να περάσει Δεν ξέρω, η Θέλω να σου πω, είμαι πολύ αισιόδοξη με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, οκ, okay, προχωράμε αργά. Αλλά ακριβώ επειδή μπάζει από παντού. Εγώ πιστεύω ότι θα του πιάσουμε, πιάσουμε Όπως είναι στο σκάκι όταν yeah. κάνει ένα λάθο Και ένα πιόνι σου είναι hanging Δηλαδή yeah. κρέμεται yeah. στον αέρα yeah. Και είσαι έτοιμος να το αρπάξει αυτό το πιόνι Έτσι είναι και σε αυτό εδώ Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στο ρουά Και πιστεύω ότι θα το κάνουμε και το ματ Και θα κάνουμε το ματ Και για πολύ ψηλά ιστάμενου. Μακάρι ε, Μπορούμε να σου πω σε αυτό το σημείο Σήμερα ε, Ανέβασα και την, την μήνυσή μου στο κανάλι μου έχω κάνει ένα μικρό site ε, με οδηγίες ε, την οποία μπορεί να υπογράψει Πέστε το το site ε, 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 είναι, Θα μπείτε στο προφίλ μου Ευδοκία στο instagram και θα πατήσετε στο link Στο bio ναι, 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 στο οποίο έχω το, το link. Ε, από εκεί έχω τι οδηγίε. Ε, έχω βάλει τη μήνυσία μου, την έχω αναρτήσει. Μπορεί να τη δει όποιο θέλει. Ε, ξεκινάω με τον Πρωθυπουργό, με του Υπουργού, ε, και φυσικά είναι και, και ε, άτομα του ΟΣΕ, του, του, ΕΣΕ, του ΕΣΕ, και κατά πάσα υπευθύνου. Ε, μπορούν να λάβουν μέρο και οι πολίτε σε αυτή τη μήνυση. Εννοείται, μπορούν να λάβουν μέρο όλοι. Υπάρχουν δύο τρόποι. Είτε μέσω GAV με του κωδικού τάξη. Έχω στο site ακριβώ copy-paste, θα κάνουν το κείμενο και πρόσπασα αρχή και αυτό το έχω ακριβώ έτσι να το βάλουν. Ή έχω την αίτηση ε, έτοιμη, την υπεύθυνη δήλωση και μπορούν να τη βεβαιώσουν σε ένα κέπ. Στο τέλο, αποστολή, έχουμε κάνει ένα ειδικό email, το στήριξη μήνυση με όλα i, Και είναι μία ε, είναι μία. πώς Πώ να το πω. Αχ, sorry, για εσύ. μένα είναι πάντω πολύ ενδιαφέρουσα ο τρόπο που κινείστε. Είναι πολύ ενδιαφέρον και δεν ήξερα ότι μπορεί και ένας πολίτης να, να λάβει μέρος σε, σε μια μήνυση άλλου ιδιώτη. Φυσικά, φυσικά γίνεται. Χωρί ε, χωρίς καμία ευθύνη επίσης, να σου πω σε αυτό το σημείο, βάζω πλάτη, Τέρι, για όλους, γιατί με δήλωσή μου, οτιδήποτε, ε, παίρνω την ευθύνη εγώ, γιατί εγώ είμαι και ο άνθρωπο που καταθέτω τη μήνυση. Mm. Ε, αυτό είναι μια υποστήριξη. Αλλά πάμε να κάνουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ισχύει. Πολύ ενδιαφέρον είναι. Και απορώ γιατί δεν έγινε με ένα άλλο ζήτημα, αλλά τέλο πάντων. Ε, ανοίγουμε ένα δρόμο. Ε, γίνεται η αρχή. Ποιο το σκέφτηκε αυτό για τον τρόπο που κινείστε με αυτήν την μήνυση, ε, Αυτό η αλήθεια είναι το σκέφτηκα εγώ. Πώ γίνεται, Ρεγάμοντα, αφού δεν έχει σπουδάσει νομικά. Ε, πάλι πολύ, θα σου ποντέρε, πολύ, Έχω πολύ ξεκινήσει από αυτά. την. Ακόμα και όταν ήμουν στο σπίτι, έχω αρχίσει και διαβάζω αρκετά βιβλία. Ε, μιλάω για νομικά θέματα με δικηγόρου για να παίρνω ιδέε. Mm. Ε, και αυτή τη στιγμή εγώ στη ζωή μου κάτι άλλο δεν κάνω. Ασχολούμαι μόνο με αυτό. Διαβάζω yeah, πολλά. Κατάλαβα. Ε, και μέσα από Να ρωτήσω κάτι, τις, τις, ε, τις ε, φυσικοθεραπείες σου ακόμα να τις ε, χρημα, να στις χρηματοδοτήσεις στο κράτος? Όχι. Πάλι μόνοι σου τα πληρώνεις. Ναι. Γιατί ξέρεις ασχολούμαι τώρα ε, τόσο πολύ με το ποινικό Σκέψω ακόμα εγώ με το αστικό μου δεν έχω βρει τη δύναμη να ασχοληθώ γιατί θεωρώ ότι προτεύει τόσο πολύ να βρούμε τους ενόχους που ε, θα, θα ήθελα να το κάνω σύντομα γιατί και εμένα η πόρη μου είναι περιορισμένη. Ε, και θα, θα κάνω τέλο πάντων μια προσωρινή επιδίκαση και τουλάχιστον να καλύψω κάποια ιατρικά έξοδα. Ε, και ακριβώ επειδή δεν έχω κάποια επαγγελματική δραστηριότητα, έχουν ακυρωθεί τα πάντα και τα συμβόλαια που είχα και όλα, ε, ασχολούμαι μόνο με αυτό. Δεν, με, δεν, 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 δεν μου έχει δώσει κανένα προφανώ εκτό από αυτό το, τα 5.000 τότε που που ήταν τα ΕΦΑΠΑΞ, δεν έχω πάρει κάτι άλλο. Και συνεχίζεται, εννοείται δεν είχα κανένα τηλεφώνημα από κανέναν να μου πει, ξέρετε τι κυρία μου, έχουμε αυτή την υποστήριξη, την ψυχολογική, ή πώς είστε με τα σπασμένα σας κόκαλα. Ή κανένα ακόμα να κάνει κάτι. Περί το όχι, αλλά ας πούμε, είμαστε σε καλό δρόμο. Γιατί δεν αφήνω αυτό το κομμάτι το προσωπικό, στο προσωπικό... Δεν είμαι σε τόσο καλό δρόμο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν με ενδιαφέρει κιόλα. Το θέμα είναι να του πιάσουμε. Οπότε έχει αναποθέσει όλε σου τι ελπίδε τη συγκεκριμένη μήνυση, σωστά. Κοίταξε, ναι, είναι το πιο. Είχα κάνει το πρώτο βιντεάκι τότε για τη δημόσια πίεση, αλλά πραγματικά αυτό είναι η πιο σημαντική ενέργεια μέχρι τώρα. Δηλαδή, ο, όλο αυτό, όλη η υποστήριξη που έλαβε από τον κόσμο, όλο αυτό το διάστημα πρέπει να καταλέξει ναι, αυτό. Ναι, 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 ναι. Αν δεν κάνουν αυτό οι άνθρωποι, ναι. ουσιαστικά είναι σαν να είναι πρόπετασμα κάπνου, σε Κοίτας, Εντάξει, όχι. Είναι και η δημόσια πίεση. Δηλαδή, αυτό κάποιο κόσμο ίσω να μην το καταλαβαίνει, αλλά και αυτό είναι ένα ισχυρό παράγοντα στο να προχωρήσει μια υπόθεση. Άλλο τώρα να είσαι δικαστή. Ε, Μέλο τη δικαιοσύνη και να ξέρει ότι υπάρχει τόσο κόσμο από πίσω, η κοινή γνώμη. Άλλο να είναι ένα θέμα στην αφάνεια Έτσι. Ε, α, α, αυτό είναι το ένα αλλά πρακτικά πραγματικά όποιος πολίτης και εγώ το, το έθεσα και πω το βίντεο για όλο τον κόσμο που έχει κουραστεί μας καίνε, μας καταστρέφουν ε, πετάνε κόσμο έξω από τα σπίτια Δεν αφήνουν τους, να ψηφίσουν. Για, δεν αφήνουν να ψηφίσουν. Για, για 500 ευρώ του πετάνε έξω από το σπίτι. Δηλαδή είναι τόσο τραγική πλέον η κατάσταση που καλό είναι ο κόσμο αυτό να το δει ως μια αφορμή. Γιατί οι mm. η τελική βασική ένοχη εγκληματίε, εθνικοί προδότε είναι συγκεκριμένοι. Και του έχουμε μέσα στη μήνυση. Κάποιου από αυτού. Αλλά είναι μια αρχή, επαναλαμβάνω. Γιατί αν φύγουν αυτοί οι προδότες από το προσκήνιο, ανοίγεται δρόμος, ελπίζω, για πιο άξιους πολιτικούς. Ωραία. Αυτή τη μήνυση μπορεί κάποιος να την κάνει εκτός από online, μέσω gov, μπορεί να την κάνει και με κάποιον άλλον τρόπο. Ναι, έχω όλες τις οδηγίες στο site, γίνεται με δύο τρόπους είτε μέσω γκάβ είτε έτοιμη δήλωση όπως είπα πριν ε, την εκτυπώνεις ε, την πας στα ΚΕΠ να, να, την επικυρώσουν και, ε, και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να σταλεί το email ε, υποστήριξη μήνυσης, -mail .com. ε, για να την έχω για να μπορώ να την προσκομίσω στην ουσία κάνω την υπεύθυνη δήλωση για να υπογράψω εγώ σε, για λογαριασμό τους Αθήν την τελευταία φορά που είχαμε κάνει το επεισόδιο στο podcast, μετά είχαμε αφαιρώσει λίγο χρόνο και τα είπαμε μεταξύ μα. Και είχα συνειδητοποιήσει ότι πολλά δεν είχε πει στην κάμερα. Φυσικά είναι λογικό αυτό γιατί ήσουν τρομερά κλονισμένοι από την όλη κατάσταση και συναισθηματικά σε περίεργη φάση. Μήπω τώρα είσαι πιο έτοιμη να μα πει κάποια πράγματα που τότε δεν είπαμε για να καταλάβει ο κόσμο τι συνέβη εκείνη τη βραδιά. Ωραία, θέλει να σου κάνω μια. Δηλαδή, γίνεται η, σύγκριση, η σύγκρουση. Mm -hmm. Πού βρίσκεται η ευδοκία, ε, Εγώ όταν άνοιξα τα μάτια μου. Γιατί. Πριν, πριν δεν θυμάσαι. Ξέρει τι, τι έγινε, ήταν τόσο απότομο. Και επειδή το βαγόνι μου. Ε, θα σου στείλω και μια φωτογραφία να την ανεβάσει, να, να δει ο κόσμο πώ έγινε. Ε, ήταν ένα καμένο μέταλλο συρρυκνωμένο στο τέλο. Δεν έμεινε τίποτα. Ε, εγώ... Ήταν το βαγόνι που στην ουσία εμείς, εκτροχιαστήκαμε. Συγκρουστήκαμε και με του πίσω και με του μπροστά. Τώρα μιλάω για το δεύτερο επιβατικό, τρίτο μετά το κηλικείο, γιατί ενδιάμεσα είναι και το κηλικείο. Πέφτοντα, προσγειωθήκαμε πάνω στο κηλικείο. και αυτό τώρα ω διαδικασία, εγώ τώρα τι να σου πω, το θυμάμαι γύρω στα δεν μπορείς, δεν μπορείς να υπολογίσεις, είναι σαν αιωνιότητα. Αλλά ήταν κάποια δευτερόλεπτα, κάποια λίγα δευτερόλεπτα. Αλλά ήταν ξύλο μέσα, δηλαδή τώρα τι να σου πω, χτυπιόμασταν από παντού, βαλίτσες, ξεχαρβαλώθηκαν όλα. Όταν άνοιξα τα μάτια μου δεν υπήρχε τρένο, δεν ήταν κουπέ αυτό, mm. ήταν απλά σίδερα και πράγματα. Και ανοίγοντα τα μάτια είδα από τη φωτιά. Ε, Προφανώ, εντάξει, τα πρώτα δευτερόλεπτα και το, το, το πρώτο λίγο διάστημα ε, δεν μπορεί να πει πώ θα εμφανιστεί ο άλλο. Θα κάνει να θα τηλεμεταφερθεί και θα, έρθει ο πυροσβέστη ή ο, ο άνθρωπο τέλο πάντων του ΕΚΑΒ να είναι δίπλα. Όχι. Όμω, κάποια λεπτά μετά, δηλαδή μετά από 20 ή λεπτά, μισή ώρα, ε, εγώ δεν είδα ανθρώπου να επιχειρούν. Ε, mm. ε, ε, επί του, του, του του Και, δεν περιγράφεται και κάτι τέτοιο από την πυροσβεστική. Δηλαδή, δεν περιγράφουν αν πώ έγιναν διασώσει. Νομίζω υπάρχει μία επίσημη μόνο διάσωση. Και όταν λέμε διάσωση, τι εννοούμε. Ένα άνθρωπο να είχε. Εγκλωβισμένο κάπω. να, τον έσωσε από το να πεθάνει. Mm. Ε, δηλαδή, όχι να, να βοηθήσει κάποιον που είναι ήδη έξω. Επίσημα, επίσημα, έγινε μια διάσωση και νομίζω ότι αν δεν κάνω λάθο δεν έγινε και από επίσημο όργανο. Υπηρεσβεστική. Ναι, ναι, πρέπει να έγινε από κάποιον από έναν άλλο κύριο που ήταν παλιά. Τέλο να μην πω ψέματα, να μην, μην, μην είμαι ακριβή. Αλλά. Ε, δεν, ε, δεν επιχειρήθηκαν διασώσει, δηλαδή δεν έβλεπα, δεν υπήρχαν πυροσβέστε και λοιποί να, να βγάλουν όλου αυτού του ανθρώπου. Οι οποίοι να επαναλάβουμε σε αυτό το σημείο ότι αν δεν υπήρχε η έκρηξη για την οποία πλέον έχει βρεθεί ξυλόλιο, και αν θέλετε να το συζητήσουμε αμέσω μετά, ε, δεν θα είχαν πεθάνει αυτοί οι άνθρωποι. Όπω επίση αν υπήρχε κάποιο να επέμβει, πολύ πιθανόν να του είχε σώσει. Όπω για παράδειγμα την Εφηγένεια. Πόση ώρα μετά ήρθανε. Το ε, εγώ περίπου μισή ώρα μετά, κάπου εκεί, υπολογίζω ότι ήταν όταν έφυγα με το λεωφορείο. Δεν, δεν έχω τέτοια. Τι, εσεί κατευθείαν σα στείλανε με το λεωφορείο, Ένα, πέρασε τυχαία ένα. Τυχαία, τέλο πάντων, και αυτό. Ένα ε, κύριο που οδηγούσε ένα λεωφορείο, ήταν άδειο. Και μπήκαμε σε αυτό το λεωφορείο. Μάλιστα... Σα είπε κάποιο να μπείτε. Από μόνοι μας μπήκαμε γιατί δεν υπήρχε και κάτι άλλο και θα σου πω εγώ ήμουν μέσα στα αίματα α, με σπασμένη μύτη δεν μπορούσα να πάρω ανάσα και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι ας πούμε οι υπόλοιποι πολίτες μου έλεγαν, οι υπόλοιποι άνθρωποι μου έλεγαν πήγαινα στο ασθενοφόρο και τα λοιπά και εγώ σκέφτηκα πρώτα ότι αισθάνομαι ότι ξέρω, μπορώ να τα καταφέρω για μία ώρα δεν είμαι τόσο βαριά τραυματισμένη όσο πιθανόν άλλοι άνθρωποι οπότε να μυστερήσω από κάποιον mm. την, την ευκαιρία είναι και η μητέρα μου γιατρό, οπότε σκέφτηκα, ωραία, θα γυρίσω στη Θεσσαλονίκη. Ε, αλλά ε, αυτό έγινε με δική μα πρωτοβουλία, γιατί σκέψα, ας πούμε κάποιο να έμπαινε στο λεωφορείο και να είχε μια εσωτερική ημορραγία. δεν ήταν επικίνδυνο. Ε, είδα, νομίζω, ένα τεράστιο. Αυτό δεν το ήξερα ότι βάθος. εμφανίστηκε ένα λεωφορείο άδειο στα ναι, καλά κάτω ναι, 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 ναι. Ωραία, ναι, ναι. Και τι, ωραία εμφανίστηκε ένα λεωφορείο άδειο. Και έρχεται στο συμβάν και λέει: Γεια σα, ήρθα. Όχι, ήταν μπροστά και όλοι μέσα στον πανικό μα πήγαμε. Να επιβιβαστούμε, να γυρίσουμε, να πάμε κάπω. Αυτό πόση ώρα έγινε μετά, Πιθανολογό ίσω και πάνω από μισή. Για του χρόνου δεν μπορώ να με ακριβεί, γιατί ξέρει εκείνη την ώρα που έχει το πανικό. Είναι ναι, πολύ ναι. δύσκολο. Εσένα σου φαίνεται ότι περάσανε τρει ώρε, α πούμε. Ναι. Ε, αυτό που θυμάμαι είναι ανεβαίνοντα. Έμεινε κάποιον... κανένα που ήταν σε λίγο σε πιο καλή κατάσταση που να γνωρίζει. Κοίταξε, θυμάμαι ότι έγινε την ώρα που, που βγαίναμε ε, είχε γίνει αυτό, είχε βγει το πρώτο του παιδί και πετούσε τις βαλίτσες κάτω το οποίο έτσι, εγώ κάπως δεν θεώρησα, έμεινα και μακριά δεν μπορούσα να πάω μέχρι εκεί γιατί υπήρχε και ενδιάμεση φωτιά ε, αλλά ξέρεις ok, να πετάξει τις βαλίτσες να προσγειωθεί ο κόσμος αλλά από, από την άλλη πώς να προσγειωθεί Πέσει χειρότερα από ό,τι θα ήταν. Δηλαδή δεν ξέρω τι προσπάθησαν να κάνουν. ίσως κάποιοι προσπάθησαν να σώσουν και τα υπάρχοντά του, δυστυχώ. Ε, αλλά ε, αυτή την ενέργεια θυμάμαι και ο κόσμο μετά έτρεχε τριγύρω. Ηταν ένα πανικό, δηλαδή τώρα είναι σαν κατάσταση πολέμου. Να. Και φαντάζομαι ότι ξέρει, εγώ πιστεύω ότι τα θυμάμαι, αλλά προφανώ ο οργανισμό μπλοκάρει και λεπτομέρειε. Να... Έχει κάνει κάποιο είδου διαλογισμό να μπει λίγο πιο βαθιά, να θυμηθεί καταστάσει ή σου έχουν έρθει αναλαμπέ τώρα που ψ, μπορεί να είσαι λίγο καλύτερα, να έχει αναρρώσει λίγο περισσότερο, φαντάζομαι. Ναι, συμβαίνει αυτό κατά διαστήματα να πω. Α πούμε και την κοπέλα που. Ε, γιατί ήταν μια κοπέλα που είχε ε, κρεμαστεί για να πέσει, αλλά το μετάνιωσε. Και... Τι εννοεί, κρεμαστή για να πέσει. Ε, ήταν μια κοπέλα που πήδηξε κατευθείαν και έσπασε τα πλευρά τη και μπήκαν μάλιστα τα κόκαλα και στου πνεύμονε. Και μια, μετά μια κοπέλα, φ, ήταν φίλε αυτέ, ήμασταν στο ίδιο κουπέ. Και κρεμο, κρεμιόταν απλά, ήταν πολύ ψηλά το βαγόνι. σκέψου ότι ήταν το πρώτο. Και μετά ήταν το δικό μα, το πρώτο σύνομο, το, το κηλικείο. Και το δικό μα ήταν από πάνω. Από του, Οπότε πάνω. ήταν ένα ύψο. Τα βαγόνια είναι τεράστια έτσι. Ήταν σαν μέσα mm. στον τρίτο όροφο που πολυκατοικεί. δεύτερο, τρίτο όροφο. Δεύτερο πε. Διαδρο όροφο. Mm. Και σκέψη ότι έχει υπάρχει και φωτιά εκεί τώρα, έτσι. Ναι, και συγγνώμη, και, φωτιά και, και, υπάρχει και το ύψο του λόφου. Δηλαδή, έτσι όπω mm. είχαν πέσει, είναι πάρα πολύ ψηλά. Έλεγε τώρα τι να κάνω, και είχε φωτιά εδώ, αλλά πώ να πέσω. Είχε κοτρόνια κάτω. Mm. Και είχε κρεμαστεί η κοπέλα και μίλησε, παρακαλώ, ε, ε, βοήθησα με, δώσ' μου το χέρι σου. Λέει, βοήθεια, δεν θέλω να πεθάνω. Ε, αυτό δεν το, το, θυμήθηκα μετά την. Πρώτη εβδομάδα, 10 μέρε, κάπου εκεί, δεν το θυμόμουν στην αρχή. Δηλαδή, εσύ τι έκανε εκεί, σου είπε. Εκεί τη εκεί, είχα τόσο αδρεναλίνη, τέρι που τη έδωσα ένα χέρι και την ανέβασα σε ένα δευτερόλεπτο. Δεν ε, γίνεσαι. Γι' αυτό σου λέω το μυαλό δουλεύει με πάρα πολύ διαφορετικού τρόπου. Mm. Ε, ε, κάνει υπολογισμού, όχι εκεί, έχει φωτιά, δεν μπορώ να πάω, είναι σαν να σκέφτεσαι. Ο ανώτερο σε αυτό, ρε παιδί μου, πώ να το πω. Στη ζώνη σου να. Ό,τι είναι αυτό. Νομίζω λέγεται ζώνη. Ναι, ναι, και ανώτερο σε αυτό μπορεί να το, το δει λίγο πιο πνευματικά. Ξέρετε, ο κατώτατο, ανώτατο. Ο, ότι... ο ανώτερο σε αυτό δεν είναι μια κατάσταση. Γιατί αυτό που μου λε mm. είναι μια κατάσταση που έχει σχέση με ορμόνε στην οποία μπήκε και βγήκε. Μπήκε Το έκανε τέλεια, το διεκπαιρέωσε τέλεια και βγήκε. Ναι, είναι από την τεράστια φρίκη που δέχει εκείνη τη στιγμή για, για να σωθεί. Είναι σαν να ένα αντιλίτσα. Όταν όλα, είσαι έτοιμο να πεθάνεις το βιώνει αυτό. Ναι. Ναι, αυτό ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα και όπως και τα υπόλοιπα δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Πώς να βρίσκεις σε αυτή την κατάσταση, γιατί νιώθω, ξέρεις, μέσα μου λες και... Αυτή η κοπέλα σώθηκε τελικά. Ναι, ναι. Έχει πολλά τραύματα και αυτή και χημικά εγκάυματα Χημικά εγκάβματα. Ναι. Ε, και τα χημικά εγκάβματα, μάλιστα. Γιατί τώρα που λέγαμε για χημικά εγκάβματα. Έγραψε τίποτα ο για εγκάβματα. χημικά εγκάβματα. Όχι, βέβαια. <laughs> Αλλά υπάρχουν αποδείξει. Και οι πυροσβέστε. Υπάρχουν πυροσβέστε που είχαν χημικά εγκάβματα. Mm. Ωραία. Ποιο είδου χημία υπήρξε εκεί πέρα που χρειαζόταν το μπάζωμα και δημιούργησε χημικά εγκάβματα. Και Γνωρίζουμε, είμαστε κοντά. Έχει βρεθεί ξυλόλιο. Ε, η ξυλόλη τώρα, το ξυλόλιο, είναι μια ουσία η οποία είναι υδρογονάνθρακας ε, χρησιμοποιείται ευραίως στην οθία καυσίμων. Και έχει την πτυτικότητα και τα χαρακτηριστικά που μπορούν να προκαλέσουν μια τέτοια έκρηξη. Σε αντίθεση με τα ψυκτικά έλαια τύπου ΚΑΠΑΤΡΙΑ, τα οποία σε καμία περίπτωση όχι μόνο δεν προκαλούν φωτιά, αν βάλεις ένα σπίρτο ε, μέσα σε αυτό το έλαιο ή ε, αν βάλεις έλαιο πάνω στη φωτιά, ε, σε πραγματικά πειράματα σβήνει. Τώρα αυτοί έχουν θέσει κάποιε πολύ ιδιαίτερε συνθήκε με βάση μια ξένη βιβλιογραφία, οι οποίε όμω δεν ασταθούν ακόμα και αυτέ. Γιατί μιλάνε για τη γύρανση του ξυλοδίου σε κλειστό χώρο και ταυτόχρονα με συνεχόμενο ηλεκτρισμό. Και εμεί, μάλιστα, το, το επιχείρημα είναι το εξή. Ε, αν προκαλούταν υπό την βοήθηση του ηλεκτρισμού, θα βλέπαμε να γίνεται όλο αυτό κατευθείαν. Εμεί έχουμε το πρώτο μπαμ, περνάει είναι ένας μικρός χρόνος και μετά προκλεί, προκλείεται η φωτιά. Δεν συνδέεται με την πτώση της κολόνας. Έτσι έχω μιλήσει με τους, από έχω μιλήσει με τους ε, εμπειρογνώμονες, με τους πραγματογνώμονες. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Καλά πλέον είναι πασιφανές, δηλαδή, ξέρεις. <συρκάς> τι έγινε, δηλαδή, δεν σου λέω αυτή την ιστορία. Υπήρχε ένα παράνομο φορτίο ε, που εξηγεί και την έκρηξη σε αντίθεση με τις δικές τους εξηγήσει, κατευθείαν ήθελαν όλο αυτό να το καλύψουν. Mm. Και έγινε τα πράγματα όπω έγιναν. Γιατί να γινόταν τόσο γρήγορα, αν όλα ήταν πήγαι, πήγαιναν και ρολόι και δεν είχαν κάτι να κρύψουν. Το πιο, το πιο προφανέ. Ναι. Σωστό, σωστό, ah. σωστό. Ήταν και προεκλογικά τότε. Ναι, και γι' αυτό μετά μα φήμωσαν κιόλα. Μα κανονικά, είχαμε κάνει τότε. Προσπαθούσαμε να μιλήσουμε παντού. Τότε που είχα μιλήσει και σε σένα και δεν μα έβαζε κανεί. Στα κανάλια, κανάλια βγήκε ποτέ, ε, Με κάλεσε ο Όπεν πρόσφατα. Mm -hmm. Που είπε και δύο-τρία λόγια σε σχέση με αυτά που λέμε τώρα και τον ευχαριστώ και πάρα πολύ. Ε, γιατί πλέον νομίζω αυτό που σου είπα και πριν δεν μπορούν πια να το, να το κρύψουν πλέον νομίζω ότι γίνεται πώς να το πω αστάθμητο ε, είναι πολλά τα πρόσωπα είναι πολλά τα στοιχεία νομίζω ότι είμαστε σε ένα σημείο που οι ισορροπίες αλλάζουν Μάλιστα πολύ, πολύ ενδιαφέροντα ε, Έμαθα κάτι τώρα δεν ξέρω αν ισχύει ότι στα δικαστήρια Λάρισας πιάστηκε στα χέρια ο δικηγόρος σου με τον κύριο Κούγια. Πού το έμαθε εσύ αυτό, Έχω 140.000 ακολούθου και δέχομαι πολλά μηνύματα. Η αλήθεια είναι. Ε, κοίταξε και ήταν και ένα δημόσιο χώρο. Ε, βασικά αυτό είναι και το, μέσα στα δικαστήρια. Είναι αλήθεια αυτό. Ε, άρα έχει μια λογική. Κάποιο το είδε. <κοί> Δεν είχα αναφερθεί σκόπιμα για να μην χαλάσω την ενότητα η οποία τώρα δεν ξέρω τι Άλλο, Άρα είναι μάθει. αλήθεια, σωστά. Είναι αλήθεια, εκεί που διαπληκτίζονταν για ένα θέμα Ήσουνα και εσύ, παρούσα. Ήμουνα και εγώ. Α, και εγώ αρχικά, μιλούσα με ένα... τέλος πάντων ήμασταν λίγο παραπέρα και... Βλέπω να διαπληκτίζονται λεκτικά, ε, νομίζω συζητούσαν για το αν έκαναν σωστά τα όργανα τη δουλειά του στην αρχή αν υπήρχε συγκάλυψη και πάλι με τον αγοραστό και Ωραία. ο, ο, ο Κούγια υποστήριζε ότι ε, ε, ό, όλα, όλα καλά ναι. Και κάποια στιγμή έτσι όπως είχα έρθει πριν λίγο και εγώ στο πλάι, σηκώθηκε και τον έπνιξε, τον πήρε, τον άρπαξε από το λαιμό ναι, Ο Κούγια τον δικηγόρο μου και υποτίθεται, ας πούμε, ότι είναι και ένας γνωστός δικηγόρος, ότι οι άνθρωποι τον σέβονται για κάποιους λόγους, ας πούμε. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό μέσα στα ελληνικά δικαστήρια, να πιάσει τον... ένα δικηγόρο να πιάσει άλλο δικηγόρο από το λαιμό. Και μάλιστα για πολιτικό πρόσωπο. Ναι, Ποιο ήταν το που... θέμα που συζητούσαν εκείνη τη στιγμή. Αυτό που σου είπα πριν, ότι αν η δικαιοσύνη έκανε σωστά τη δουλειά τη στι mm. αρχικέ μέρε, τι mm. πρώτε μέρε, και αν ο αγορεστό αντίστοιχα, για τον αγοραστό συγκεκριμένα μιλούσαν. Mm. Ε, βασικά, ναι, αυτό. Αν, ε, δηλαδή, προέβη... μιλούσαν για τον αγοραστό συγκεκριμένα ναι. και για τη δικαιοσύνη κατ' επέκταση. Ο Κούγια έλεγε ότι. έκανε Ο Κούγια, ο δουλειά του. υποτίθεται ότι είναι στην ίδια μεριά τη ιστορία, όντα εκπρόσωπο των συγγενών των θυμάτων, ε, ισχυριζόταν. Ότι μάλλον έκαναν σωστά τη δουλειά του ναι, οι άνθρωποι. Και, και ότι ο αγοραστός αγο... είναι legit. Ναι. Και ο δικό του ο, δικός, ο δικηγόρος είχε την άποψη που παρέθεσε εσύ. Ναι, ναι. Και, και, και στα καλά, καθόμενα, σηκώνει το Κούγιας και τον πιάνει από το λαιμό. Κα, καθόταν, καθόταν τον πιάνει από το λαιμό. Ε, ο είναι, μον, είναι μοντέλο ο τέτοιο ο δικηγόρος σου. Τι <laughs> εννοεί. <laughs> Είναι <Άνευ> παρουσία Παλιά είχαν βγάλει για τον Κούγια στα κανάλια ότι ήταν ε, μοντελοπνίχτη. <laughs> δεν το θυμάμαι αυτό. <laughs> μοντελοπνίχτη. Σαν τον του Τόκο που ήταν. Ε, μάλλον, ναι. <laughs> Κυνηγό. Ε, δεν, το, δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά. Οπότε εγώ κράτησα το πνίχτη και έβαλα το μοντέλο, μήπω είναι. Εσύ... Ο δικηγόρο. Ε... Μα πώς, μπο, πώς μπορεί να βιοπραγήσει ένας ξακουστός δικηγόρος μέσα στα δικαστήρια Λάρισας, πώς να το κάνει αυτό το πράγμα, πώς χάνεις τον... έστω ε, άντε, πες ό,τι θες να το κάνεις. Χάνεις τον αυτοέλεγχο, σου σε ένα μέρος που έρχεται ο κόσμος για να λύσει προ... το, το, ό,τι έχει με... μέσω του νόμου. Του πατάει μια ο δικηγόρο μου πίσω, Σοριάζεται. <laughs> Αυτά ρέπαμε, δεν τα για λογαριασμό δηλαδή, δεν... Ναι. Ε, και τίποτα μετά μπήκε στη μέση ένα άλλο, μετά τον απομάκρυνα εγώ. I ήταν, dare. ήταν έλες και ήμασταν σε γήπεδο για μισή ώρα. Και φυσικά γι' αυτό δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά μετά δέχτηκε και κάποιε πολύ άσχημε προσωπικέ επιθέσει. Το μόνο που θέλω να πω πάνω σε αυτό. Εγώ. το μόνο που θέλω να πω πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά αυτού του ανθρώπου δεν θέλω να του εκθέσω, γιατί ε, σέβομαι τον πόνο του και βασικά σέβομαι αυτού που έφυγαν. Είναι ότι είναι τραγικό να υπάρχει αυτή, αυτός ο διχασμός μεταξύ μας mm. Αυτό που θέλουμε mm. όλοι είναι η αλήθεια Ο ένας μπορεί να έχει κάποιο στοιχεία να προσκομίσει οπότε, άλλος... οπότε το μπαλάκι πέφτει στους συγγενείς των θυμάτων Θεωρούν ότι έχει κάνει καλή δουλειά ο κύριος αγοραστός και η πολιτική προστασία Καμία κοινή λογική Ναι, είναι λίγο παράδοξο αυτό είναι παράδοξο από την άλλη, ξέρει όταν ένα άνθρωπο. Για έλεγα... ποιο λόγο να πληρώσει ένα δικηγόρο για... <laughs> για να σε εκπροσωπήσει, υποτίθεται ότι γίνεται. Εντάξει, <laughs> κοίταξε, δεν έχουν ε, 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 όλη την ίδια κριτική αντίληψη και πολύ πιθανόν όταν ακού συνέχεια αν επαναλαμβάνεται κάτι ή να προγραμματίζεσαι και με έναν τρόπο και να πιστεύει. Επίση, θα σου πω, αυτέ είναι οι δικέ μα απόψει. Εμεί θεωρούμε ότι είναι οι σωστέ. Ναι. Τώρα, αν κάποιο. Η κοινή λογική δεν είναι και τόσο κοινή. Αλλά δεν θέλω να του προσβάλλω και με αυτόν τον τρόπο. Αν θεωρούν. Ότι καλώ έπραξε, τι να πω. Εγώ την άποψή του τη σέβομαι. Δεν θα, τους έπνιγα από δεν θα του έπνιγα ποτέ γι' μέσα. Ουσιαστικά ε... του κοροϊδεύει όμω εδώ πέρα. Τι να σου πω, λέει ότι πολύ σωστά έπραξε. Ναι, το δεν, δεν έχω κάτι άλλο. Δηλαδή, τι, τι, τι να πω πάνω σε αυτό. Αυτά που κυνηγάω, αυτά που προσπαθούμε να ξεσκεπάσουμε. Τι να πω. Και πόσο μάλλον για τέτοιε συμπεριφορέ. Οπότε, οπότε, οπότε το σύστημα θέλει τον κύριο αγοραστό ξανά στην περιφέρεια τη συγκεκριμένη. Γιατί είναι, είναι προτινόμενος της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος αγοραστός. Κανονικά. Ωραία ε, βέβαια αφού τα έκανε όλα κατά πλάνο. Κατά γράμμα. γράμμα ό,τι του είπανε. Ναι. Πιστεύω ότι παραδιέχτηκε τώρα. Κάτι είναι και αυτό. Όντω, κάτι είναι και αυτό. Και το επόμενο βήμα μετά τη μήνυση τη δική σου που κατέθεσες. Ποιος είναι ο στόχος των πολιτών που θέλεις να να πιάσει. Λοιπόν αυτό μας δίνει μια τεράστια δύναμη λοιπόν στο δικαστήριο ε, Όπω δίνουν. Ουσιαστικά, όταν κάποιο βάζει τα στοιχεία σε αυτή τη μήνυση, συγγνώμη ναι. που διακόπτω, τι ε, λέει, τι δηλώνει λοιπόν, επίσημα. Ε, ότι στηρίζει την πρωτοβουλία μου και τη μήνυσή μου. Μάλιστα. Είναι υποστήριξη μήνυση. Ε, αυτό μα δίνει βαρύτητα στο δικαστήριο. Εμ και, ε, ε, και, ε, και εμένα και ο δικηγό μου τα έχει εξηγήσει αυτά τα πράγματα, ότι ε, μετράει για το δικαστή. Σε αντίθεση με κάποια petitions τύπου change.org, έχει δει τέτοια site που μπαίνει ο κόσμο. Ναι, αυτά δυστυχώ δεν ευσταθούν, ε, δεν έχουν την ίδια βαρύτητα στο δικαστήριο, δικαστήριο, γιατί είναι κάτι σαν polls, δηλαδή κάτι σαν ένα ε, δημοφι ψήφισμα δημοφιλίας δημοσκόπηση. Σαν, ναι, σαν δημοσκόπηση, κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Ε, Οκ, okay, ναι, μπορεί να επηρεάσει την άποψη γενικά του δικαστή, όπως και η κοινή γνώμη, αλλά αυτό έχει δικαστική βαρύτητα. Και ε, μέσα από Επειδή το τη μήνυση, υπογράφει κάποιο μέσα του Gov Συμβαίνει αυτό. Επειδή. Ε, και μέσα του, Go, μέσα, μέσα του Gov κάνει την υπεύθυνη δήλωση στην ουσία να, το, να, το προσυπογράφει, να, 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 να υποστηρίξει τη μήνυση τη δικιά μου. Δηλαδή γίνεται ακόμα πιο δυνατή αυτή η μήνυση, που όπως είπαμε πριν, έχει μέσα πρόσωπα, τα οποία δείτε το και σαν αφορμή. Αυτό λέω, ότι και για τα υπόλοιπα, για τις φωτιές. Είναι μία αρχή, μία κινηση να πιαστούν οι πραγματικοί ένοχοι, παύλα, εγκληματίες. Τι μιλάμε για κακουργηματικά πράγματα. Δεν μιλάμε τώρα για τι να σου πω, άντε, έκλεψα άλλο ένα εκατομμύριο. Αυτοί έφαγαν το μέλι, έφαγαν τις μέλισσες, έφαγαν τα δέντρα. Τώρα μάλλον είναι ώρα να φαγωθούν μεταξύ τους, γιατί ήδη έχουμε τις πρώτες ομολογίες. Μάλιστα. Είναι κάτι άλλο που πρέπει να πούμε. Ε, να σας παρακαλέσω, να παρακαλέσω όλο τον κόσμο που, που μας βλέπει να μείνει μαζί μας. Πιστεύουμε ότι δεν θα αργήσει πολύ ε, η υπόθεσή μας. Υπάρχουν έτσι κάποια πλάνα μήπως ολοκληρωθεί η ανάκριση μέχρι τα Χριστούγεννα έτσι κάπως το χειμώνα. Αυτό θα, είναι μια καλή, θα έχει μια καλή ροή με την προϋπόθεση βέβαια ότι αντίστοιχα δε, μέσα σε αυτό το χρόνο έχουν γίνει και ανακρίσεις που, που χρειάζεται γιατί και ο Μπακαΐνης ο ανακριτής στην Λάρισα τα λέμε τόσο καιρό γι' αυτό στήλαμε, έστειλε ο σύλλογο και το εξώδικο να προχωρήσουν, δεν έχει καλέσει μέχρι στιγμής πόσα στελέχη να καταθέσουν δηλαδή, οκ, okay, ε, βάζεις τον, ε, το σταθμάρχη φυλακή ο σταθμάρχης τι άλλο να κάνει όλοι αυτοί οι οποίοι έκαναν όλη αυτή την πλοκή και μετά τη συγκάλυψαν είναι έξω, Mm. Όλοι αυτοί σχεδιάζουν, μπορούν να κρύψουν στοιχεία. Αυτό είναι το νόημα για να προδικάσεις κάποιον. Μέχρι τώρα, κάποιοι φέθηκαν και ελεύθεροι και δεν είμαστε στο σημείο που θα έπρεπε. Ελπίζω λοιπόν να γίνει πιο γρήγορα αυτή η διαδικασία. Έχουν ξεκινήσει και οι ομολογίε. Ε, πολύ πιθανόν να χρειαστεί να γίνει ξεμπάζωμα. Mm. Να, να δούμε και mm. γιατί. Πολύ πιθανόν να έχουν πάρει και ένα καλό κομμάτι του χώματο. Αλλά να μάθουμε και πού είναι αυτά που μάζεψαν. Γιατί δεν ξέρουμε, τα ζητάμε και δεν είχαμε μέχρι τώρα κάποια τέτοια απάντηση. Σωστά, σε σωστά. ποιο χώρο τα έβαλαν. Και ακριβώ επειδή εμπόδισαν τη δικαιοσύνη με αυτή την πράξη, είναι, είναι ένα θρίλερ, έτσι. Ναι, δηλαδή, σκέφτομαι ότι μπορεί όλο αυτό να πρέπει να το ξυλώσουμε από την αρχή για να ξαναψάξουμε. Όχι ένα σημείο. Γιατί αν θυμάστε, στι 29 Μαου στις 29 Μαρτίου, όταν πήγαν να πάρουν τα πρώτα δείγματα, τα οποία δεν τα είχαν πάρει, τα πήραν μετά τον πάζωμα, ε, ό, όλος αυτός αυτό χώρος σκέψε Σκέψου οτι θα πρέπει να ξανανοίξει. Είναι ένα θρίλερ αυτό που ζούμε. Μακάρι η δικαιοσύνη να το, να το πράξει αυτό. Και... Ε, αυτό θέλει όσο... λογικά κάποια εισαγγελική παρέμβαση για ε, να ξεμπαδοζωθεί. Ε, βέβαια. Και, και κάποια όμως, σοβαρή ε, ανάκριση. Βλέπει βλέπεις ότι ακόμα και ένα άνθρωπο που δεν είναι δικηγόρο, δεν ασχολείται ακριβώ με αυτό. Τώρα η πιο εύλογη ερώτηση. Θέλει εισαγγελική παρέμβαση, όπω ήθελε η εισαγγελική παρέμβαση και το να κλείσει. Ναι. Το, το να... Ωραία, ποιο δικηγόρο έδωσε το OK γι' αυτό. Όχι, ποιο δικηγόρο. Ποιο ποιος... ποιος, ποιος εισαγγελέα, ναι. Κανεί, αυτό λέμε. Αυτό είναι ο, ο, ο αγοραστό σε συνδυασμό με το Υπουργείο Πολιτική Δικαιοσύνη. Αυτό που Απλά αποφάσισαν να το παζώσει. Αυτοί το αποφάσισαν. Δεν έχουμε, δεν έχουμε έγκριση κάποιες εισαγγελικής αρχής. Δεν αναφέρεται τίποτα τέτοιο. Και υπάρχουν αυτό που έλεγα πριν. Υπάρχουν πρωτόκολλα. Υπάρχει κύκλιος η οποία λέει αυτό που λες. Όπω χρειαζόταν η εισαγγελική παρέμβαση για να κλείσει ο τόπο του εγκλήματο, mm. έτσι χρειάζεται η εισαγγελική παρέμβαση και για να ανοίξει. Και έτσι πιέζουμε το να γίνει. Όσο πιο συσπηρωμένοι και οργανωμένοι είμαστε και βλέπουν ότι είμαστε πολλοί και έχουμε τον, κοινό, τον, ίδιο κοινό στόχο, τόσο πιο εύκολο θα ανοίξουν οι δρόμοι. Και οι δικαστέ και οι άνθρωποι που είναι. Γιατί εντάξει, υπάρχει όλο αυτό το κύκλωμα τη διαφθορά και, και, και. Αλλά και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Όταν υπά, έχουν άλλου ανθρώπου από πίσω να ασκούν πίεση, Τελικά βλέπουμε, ανοίγουν τα στόματα. Mm. Και αυτό προσπαθούμε. Ευχαριστώ πολύ που τα μοιράστηκε μαζί μα. Χαρά μου. Ε, και την πρώτη φορά και τη δεύτερη. Είσαι ένα υπέροχο στούντιο εδώ, είναι πολύ ωραία. Και ένα μεγάλο γεια και σε όλους τους. Ε, βλέπω έχεις πολύ, έτσι, πολύ κόσμο που σε αγαπάει. Αυτό κάτι σημαίνει. Μπορεί να μην ταυτιζόμαστε σε πολλέ πολιτικέ απόψει κτλ., αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι ένα αξιόλογο άνθρωπο και αυτό που, που παράγει το κάνει με μεράκι και ικανότητα. Να σε καλά. Λοιπόν, τώρα αυτό το επεισόδιο έχει call to action. Okay. Είναι απλό. Νούμερο ένα... Αν και εγώ θα βάλω και το link στην περιγραφή από κάτω, αλλά στην περιγραφή από κάτω θα βρεις το προφίλ της Ευδοκίας στο Instagram. Θα πατήσεις το link στο bio της και εκεί θα βρεις όλες τις λεπτομέρειες για το πώς να λάβεις μέρος σε αυτήν την μήνυση που έχει καταθέσει ήδη η Ευδοκία. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής έχει εκατοντάδες ενδιαφερόμενους που έχουν λάβει ήδη μέρος, όσο περισσότεροι τόσο το καλύτερο. Είναι ένα θέμα το οποίο το επικοινωνούμε με το διπλανό μας. Τον βάζουμε, τον βοηθάμε να κάνει την κίνηση αυτήν. Γίνεται και μέσω Gov, μέσω τάξης ουσιαστικά, γίνεται όμως και μέσω offline. Μπορείς να πας σε ένα κέπ και να, να, να το υποστηρίξεις όμως έμπρακτα. Δεν είναι εύκολο για να γίνει το, το conversion, δηλαδή η μετατροπή όσων λένε ότι ενδιαφέρονται σε όσους πραγματικά θα το πράξουν. Το ξέρω από πρώτο χέρι, το έχω δει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, ναι, στα λόγια είμαστε μαζί, πάμε μπροστά, αλλά στην πράξη λίγο χωλένουν κάποιοι γιατί έχουν άλλε πεπιθήσει στο μυαλό του. Όμω είναι ζωτική σημασία. Είναι μια κίνηση που μπορεί να χτυπήσει κατευθείαν το κεφάλι. Τα κεφάλια. Και αυτά τα κεφάλια τη λερνέας Ήδρα, Μόνο αυτομάτως, έτσι, όχι αυτομάτως, με μία μπορούμε να τα κόψουμε. Με τη μία. Ίσως η ευδοκία να μπορέσουμε μέσω της ευδοκίας να βρούμε λύσεις σε προβλήματα τα οποία πολιτικά είδε ότι δεν μπορέσαμε να, βοη... να, να κάνουμε κάτι. Πήραν 41%, δύο εκατομμύρια ψήφους. ψηφίζανε και οι νεκροί τους, ψηφίζαν και οι νεκροί. Ε, τι να κάνουμε εμείς σε αυτό το πράγμα. Εδώ λοιπόν ήρθε η στιγμή και το πλήρωμα του χρόνου στο οποίο σιγά σιγά μπαίνουν γερές βάσεις για να χτυπηθεί αυτό το σύστημα. Link λοιπόν στην περιγραφή από κάτω, πατά στο βελάκι, ανοίγει η περιγραφή, πατά στο link και στην, στο bio και φυσικά θα βάλω και το ίδιο το link της ευδοκίας και το συγκεκριμένο Gmail. Οτιδήποτε θέλεις να ρωτήσεις από κάτω στα σχόλια, οτιδήποτε θέλεις να ρωτήσεις, ενόχλησε την ευδοκία. Βλέπεις ότι το έχει κάνει ουσιαστικά επάγγελμα. <laughs> και δεν πληρώνετε, εννοείται τίποτα γι' αυτό. Ελπίζω να αποδοθεί δικαιοσύνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που αυτό το επεισόδιο. Παρακαλώ πολύ την κοινοποίησή σου. Οπωσδήποτε, like και περιμένω και τα σχόλια σου από κάτω. Αλλά πιο σημαντικά, λάβε μέρο ενεργά. Αυτό σημαίνει να είσαι ενεργό πολίτη. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο να είσαι καλά. Γεια χαρά.